Καμία εκδρομή και στη Μύκονο, επίσης. Διοργανώνω και τίποτα χορεσπερίδες στην Παπαριζού. Όχι, δεν ήμουν σε αυτά τα events. Η αλήθεια είναι ότι όταν σε ήμουν ο εγγονός μου, ήσουν πιο μεταλλού. Μεταλλού. Πάντα ήμουν του pop. George Michael. George Michael, Ace of Base. Σου λέω τους γενιάς τώρα για να το καταλαβαίνεις. Ace of Base. Ace of Base. Ω, Νάτσι Μόνς, είχες ένα δεκαήτε. Να σου πω. Μεταξύ μας τώρα. Ναι. Πιστεύεις ότι σε καντήμια σε καστερά του κόπιε εκπομπή. Για να δω τι διαβάζω. Μ' αρέσεις. Αηδίες, αηδίες. Να σου πω, αν υποθέτουμε ότι έχεις ένα γόρι. Έχω. Και μπαίνεις μέσα στο σπίτι και φοράει το ένα εσωρουχό σου. Ποιο. Όχι, το πάνω ή το κάτω. Το κάτω. Το κάτω. Λες να φοράει το πάνω. Ξέρω εγώ ποιο θέλεις να φοράει. Oh. Για να το φανταστώ, κατάλαβες, όχι τίποτα άλλο. Αντρική γυναικομαστή αυτή η λέλαπα. Αχ, την καημένη, τα έχει χάσει τελείως. Περνάμε και τα μηνύματα, ναι. Κοινωνικά. Θα έχεις πρόβλημα. Να βάλει το βρακί μου. Ναι, θα έχω πρόβλημα. Τα εσώρουχά μου είναι κοφτά. Δεν του μπαίνουνε. Πρατσιλίαν. Έχετε κάνει ποτέ. Brazilian και λιγότερο. Εσύ τώρα έχετε κάνει ποτέ που είσαι τελειώσει την νομική να κάνει εκείνο το δικαστή, να κάνει την πολιτική αγωγή. Α, όχι, πες με καλύτερα τον εισαγγελέα και τον πρόεδρο. Α, τι από τα τρία δεν θα έκανες, να είσαι πάνελ στην Ελενή, στο πρωινό ή να συμμετέχεις στο Survivor. Δεν θέλω να πάω στο Survivor. Δεν θα ήθελες. Δεν έχει νύχια, μαλλιά, comfort. Έχεις YouTube channel εσύ ακόμη. Οπωσδήποτε. Και εγώ θέλω να κάνω. Έχεις καλεσμένη στο κανάλι του YouTube τη Face Κορδά. Τι θα τη ρωτήσεις? Θα τη ρωτήσω πώς μπορεί και είναι τόσο γλυκιά και ανοιχτή με όλους τους ανθρώπους. Είναι η ρημάδα. Θέλω να μου συμπληρώσει τις προτάσεις. Η Τσολάκη δεν είναι. Ναι. Δεν τρώει πολύ. Δεν τρώει τίποτα. Δεν είναι φαγού. Δεν είναι φαγού, αυτό έψαχνα. Ξέρεις τι τρώει πολύ η Τσολάκη? Τι? Ριζογκοφρέτες. Αυτές είναι άνωστες, παιδί μου, σαν αφρολέξι. Το ξέρεις ότι μου τις έδινε συνέχεια να τις τρώω κι εγώ από ευγένεια. Έλεγα ναι, να πάρω μία ριζογκοφρέτα. Αν είσαι ένα αφρολέξι, ρε παιδάκι. Δεν τρώγονται ρε σύρες. Γιατί δεν πάρει λίγη μουστάρδα πάνω, λίγη κέτσαπ να γίνει μπούγιο. Θα πάρεις μία μερέντα να τη βουτήξεις μέσα. Συγγνώμη, πραλίνα. Καλέ, ναι, σιγά το πράγμα. Τι σιγά. Τοποθετήθηκα. Αν σας άρεσε αυτή η αναφορά που ακούσατε, θα απευθύνετε στον κύριο Αντώνη Μεταξά από την εταιρεία. Εγώ και την θα έκανα την αναφορά. Ναι, θα κάνουμε καλή τοποθέτηση εδώ στη γιαγιά. Εγώ κάνω και δύο post στο Instagram. Ο Δημήτρης Μαγκαλιάς παρά είναι. Παρά είναι ματάκιας. Γκόμενο φουστανάκιας. Τι είναι αυτό. Φουστανοκομπινεζονάκιας. Τι είναι αυτό. Παίρνει το μάτι του, γυαλίζει. Κοίταξε να δεις, εγώ άλλαζα. Ναι. Και αυτός άνοιγε πόρτες καμαρινία. Ο Γκουντάρας θα μπορούσε